Πίσω από αυτά τα σύρματα, σε εργοτάξιο της αρχαιολογικής υπηρεσίας στο 5ο αιώριο στο παλιό λιμάνι των Χανίων, σκουριάζουν τα κανόνια του Φυρκά. Σύμφωνα με τους χαρτογράφους Μποσκίνη και Πίτερς, σε χάρτες του 1651 και του 1664, που δημοσιεύονται μάλιστα και σε πρόσφατη έκδοση του Δήμου Χανίων με τίτλο «Οι χάρτες της παλιάς πόλης των Χανίων», τα κανόνια από το 1572 βρίσκονταν στις πολεμίστρες, εδώ, στο φρούριο του Φυρκά. Στο 5ο αιώριο, δεξιά όπως μπαίνουμε. Αυτά είναι η ιστορία μας. Τα είχαν πάρει από το Φυρκά και οφείλουν να τα ξαναγυρίσουν πίσω. Όπως τονίζουν οι κάτοικοι της πόλης, την περίοδο κατά την οποία γίνονταν οι εργασίες συντήρησης του Φυρκά, τα 10 κανόνια μεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικό χώρο. Όταν επισκευάζαν το Φυρκά το 2005, Εβγάλανε 10 τεμάχια, 10 κανόνια, τα οποία τα πετάξανε στα νεόρια μέσα είναι αυτή τη στιγμή. Το μνημείο είναι ενετικό, ο Φυρκάς, η αναστήλωση του οποίου ολοκληρώνεται στο τέλος του Δεκεμβρίου. Ενώ τα περισσότερα από τα κανόνια τα οποία έχουμε είναι σιδερένια και ανήκουν κατά κύριο λόγο στην Οθωμανική περίοδο. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε δύο επίπεδα συνδυαστικά και να είμαστε συνεπείς με την ιστορικότητα του μνημείου και να αντιμετωπιστεί βέβαια και το μεγάλο θέμα της συντήρησής τους πριν το... αν τοποθετηθούν και πότε θα τοποθετηθούν εκεί πάνω. Μάλιστα, μερικά από τα κανόνια του Φυρκά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, καθώς στο παρελθόν θαύτηκαν στο μπετό στο λιμένο Βραχίωνα για να χρησιμοποιηθούν ως δέστρες, όπως τονίστηκε. Ναι. Ο κύριος όγκος αυτών, ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών, έχει προέλθει πράγματι από τον λιμονοβραχίωνα. Έχουν ανασυρθεί από εκεί και είναι ακόμη και ορισμένα, από όσο γνωρίζω, γιατί τα χρησιμοποιούσαν στην πορεία σε δεύτερη χρήση ως δέστρες για τα πλοία. Όπως επισημαίνεται, και τα κανόνια αποτελούν μέρος της μακράς ιστορίας της παλιάς πόλης των Χανίων. Η ανάπτυξη της πόλης των Χανίων σταμάτησε επί τουρκοκρατίας. Και μόνο το χρονικό διάστημα 1830-40 που η Κρήτη είχε δοθεί στους Αιγύπτιους, τότε οι Αιγύπτιοι βελτίωσαν αρκετά σημαντικά έργα της παλιάς πόλης των Χανίων. Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια της Αρχαιολογίας στα Χανιά, η εφορία αρχαιοτήτων έχει στην αρμοδιότητά της 14 κανόνια συνολικά, από τα οποία τα δύο έχουν ανασυρθεί από τις επιχώσεις των θόλων του Φυρκά. Και υπάρχει βέβαια και ένα κανόνι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σιδερένιο στη θέση του, στο μνημείο. Οπότε αυτό το ζήτημα τώρα της συντήρησής τους, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο σε συνεργασία με την κεντρική διεύθυνση, με τη διεύθυνση συντήρησης, γιατί πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και απαιτητικό εγχείρημα, θα πρέπει να γίνει βάσει ενός προγραμματισμού συγκεκριμένων εργασιών. Μάλιστα, όπως τονίστηκε, πρώτα πρέπει να ελεγχθεί ο αριθμός των κανονιών που βρίσκονταν στο Φυρκά, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές και τα αρχεία, ώστε να γίνει σύγκριση με τη χρονολόγηση εκείνων που κατέχει η αρχαιολογία για να επανατοποθετηθούν.